Καλό στο βήμα, τον συμπατριώτη μας, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Βασίλη Βασιλικό, για ένα χαιρετισμό. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, είναι η μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ξανά στην πόλη που γεννήθηκα και αγάπησα όσο καμία άλλη. Στην πόλη αυτή από την οποία ξεκίνησε ο χριστιανισμός, καθώς υπήρξε η πρώτη όπου πάτησε το πόδι του ο Απόστολος των Εθνών ο Παύλος, με τη συντροφιά του νεότερου του Σίλα, που το εκκλησάκι του, ο Άγιος Σίλας, εποπτεύει την πόλη μας και την αντικρινή θυγατέρα της στη Θάσο. Την καταπράσινη Θάσο, στην πόλη που 2.000 χρόνια μετά απέκτησε το προσωνύμιο χάριν του δημάρχου της, μικρή Μόσχα. Στην πόλη του καπνού άλλοτε, όπου οι καπνέμποροι άναβαν τα πούρα τους καίγοντας χιλιάρικα και όπου οι καπνεργάτες και οι καπνεργάτισες, κυρίως αυτές, δουλεύαν κάτω από το βούρδουλα του επιστάτη. Και χαίρομαι, γιατί ο πατέρας μου, που με βλέπει από ψηλά, χαίρεται και αυτός που ο γιος του, πρώτη φορά που εισέρχεται στο χώρο που τίμησε ο ίδιος με την παρουσία του εδώ στην πόλη μας ως βουλευτής του Ελευθεριού Βενιζέλου. Και που συνεχίζει στα δημοκρατικά μετερίζια τη μάχη εναντίον στην αδικία, στην καταφρόνια της φτωχολογιάς και στέκεται δίπλα σε ένα πρωθυπουργό κατά 40 χρόνια νεότερό του που ίδρωσε και πάλεψε με τους ομοειδεάτες του για 4,5 ολόκληρα χρόνια και κατάφερε να βγάλει τη χώρα από το τέλμα όπου είχε περιπέσει εν ονόματι της αδέξιας δεξιάς και ενός προδοτικού κεντροδεξιού συνασπισμού για πολλά χρόνια. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Αλέξη, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να ηγηθώ του 12άνθρωπου συνδυασμού επικρατείας, αν και ποτέ άλλοτε δεν αναμίχθηκα στην ενεργό πολιτική. Στην τετράδα πόλης, πολίτης, πολιτική, πολιτισμός, εγώ σταδιοδρόμησα στο τελευταίο. Όμως η γλώσσα μας, η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο, δίνει την ίδια ρίζα προέλευσης σε όλα αυτά. Το ένα προέρχεται από το άλλο, από την πόλη ο πολίτης, από τον πολίτη πολιτική και από την πολιτική ο πολιτισμός ως επιστέγασμα όλων. Και εγώ μέσα από τον πολιτισμό εξάσκησα την πολιτική μου, αφού ως πολίτης γεννήθηκα στην πόλη τη χρονιά που έγινε η μικρή Μόσχα το 1936. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, δεν θα μακρηγορήσω. Θα σας πω μόνο δύο λόγια για το τι χωρίζει τη δεξιά από την αριστερά. Ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά τους. Ώστε να μοιάζει με τη διαφορά του λευκού από το μαύρο. Η διαφορά είναι μόνο μία. Η δεξιά έχει την αναλγησία στη συμπεριφορά της απέναντι στους πολίτες και η δεξιά έχει την αναλγησία στη συμπεριφορά της απέναντι στους πολίτες και η αριστερά την κοινωνική ευαισθησία ως συμπεριφορά στους μη έχοντες, τους μη προνομιούχους, αυτούς που παλεύουν και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και την ευαισθησία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κανένας έντιμος αναλυτής δεν επιτρέπεται να παραβλέψει. Στην κρίση μπήκαμε με το πρώτο μνημόνιο, όπου ο τότε Πρωθυπουργός δεν έκανε καμιά διαπραγμάτευση.
ενώ στην Ουγκάντα, ναι, στην Ουγκάντα, το μνημόνιο που πρότεινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ουγκάντα το διαπραγματεύτηκε πριν το υπογράψει. Η τάδε φιλή είπε, δεν μπορεί αυτό το νόμο. Η δίνα εκείνων κτλ. Εμείς δεν διαπραγματευτήκαμε τίποτα. Ούτε τα στοιχειώδη. Το να πει μόνο δύο κουβέντες αυτός που το υπέγραψε. Όλα θα τα διαπραγματευτούμε, αλλά θα αφήσουμε απ' έξω δύο πράγματα. Και αυτά τα δύο που θα αφήσουμε έξω από τη διαπραγμάτευση θα είναι το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του Έλληνα πολίτη, δηλαδή η κατοικία του και τη σύνταξη. Δεν είπε τίποτα από αυτά. Όλα τα άλλα μπορεί να τα δεχτούμε με ορισμένους όρους. Ακολούθησε το δεύτερο μνημόνιο, όπου πληρώναμε τους φόρους μας και το φόρο ακίνητης περιουσίας 4 φορές ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν, μέσω της ΔΕΗ. Πρωτάκουστε διεθνώς εφεύρημα. Τότε οι άνθρωποι θέλαν να ξεφορτωθούν το σπίτι τους για να νοικιάσουν ένα, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν το φόρο, το ΦΠΑ, που ήταν μια φάπα πάνω στο κεφάλι τους. Και ακολούθησε βέβαια το... γιατί αυτό θεωρούνταν διεθνώς ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι κλεπταποδόχοι. Άρα μέσω της ηλεκτρικής της ΔΕΗ δεν μπορούν να αποφύγουν αυτό το πράγμα. Και ακολούθησε το μαύρο της ΕΡΤ, άλλη πρωτιά, άλλο έγκλημα παγκόσμιο κτλ. Ώσπου παίρνουμε ανάσα και ξαναβρίσκουμε τη χαμένη περηφάνεια μας μετά τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Όμως, για τη σκληροπυρηνική Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν ξεκίνησε έτσι όπως κατέληξε. Ξεκίνησε αλλιώς, αλλά με τη αμαρτωλή συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 έγινε αγνώριστη πια και στους ίδιους Ευρωπαίους. Ώσπου και αυτή η σκληροτράχυλη Ευρώπη είχε το θράσος μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να έχει αριστερή διακυβέρνηση. Πώς την κρεμίζουμε, αναρωτηθήκαν, κλείνοντας το κλείσιμο της κάνουλες των τραπεζών. Και έρχονται τα capital controls, τα control του κεφαλαίου. Ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο και θέλησαν και αυτό να το συνετίσουν, να το κάνουν να παίξει στο δικό τους ρυθμό. Αντισταθήκαμε όσο μπορούσαμε. Το δίλημα ήταν μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα. Και δεν θέλαμε τον γκρεμό. Οι σουλιώτισσες που άλλοτε πέσαν στον γκρεμό δεν έδιωξαν τους Τούρκους. Τους Τούρκους τους διώξαν όσοι πολέμησαν στα φαράγγια. Και αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολέμησε και πέτυχε να βγάλει τη θηλιά του τρίτου μνημονίου από το σβέρκο του ελληνικού λαού. Βέβαια, μάτωσε πάλι ο λαός, όμως αυτή η φορά ήξερε πως ήταν η τελευταία και άρχισε να βλέπει απτά ευεργετήματα. 120 δόσεις, μείωση στην εστίαση τη ΦΠΑ λόγω του αυξημένου τουρισμού το καλοκαίρι, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί εξαιτίας των εκλογών των Ευρωβουλευτών. Ξεθύμανε ο λαός που λέμε και τώρα ανασυντάσσεται και βρίσκει με τη λογική πια και όχι με το συνέστημα το λόγο που είναι προτιμότερη η τωρινή κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της αντί να έρθει μια άλλη κομπλεξική για τη στέρηση της εξουσίας της επί 4,5 ολόκληρα χρόνια να ξυλώσει, να έρθει για να ξυλώσει ό,τι έκανε και περάσαμε έτσι και να περάσουμε έτσι μια διετία ξυλώνοντας ό,τι με αίμα και υδρότα κατάφερε να πετύχει ο νεαρός μας Πρωθυπουργός με τους άξιους συνεργάτες του. Σκεφτείτε το αυτό. Πριν ρίξετε το βόλι, σκεφτείτε καλά και προπαντός ψύχρεμα. Το φτού και από την αρχή δεν το αξίζουμε σαν λαός που έχει τόσο υποφέρει επί αιώνες. Λυσάξαν να το χτυπούν τα μέσα ενημέρωσης.
επί 4,5 χρόνια. Και αυτός, και αυτός, και τελειώνω, και τελειώνω, και αυτός, ο αγαπημένος μας Αλέξης, πάντα με το χαμόγελο μας φέρνει την αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα.